Υγείας και Περιφερειακής Αλεξανδρή, περιφερειακές σύμβουλες σε θέματα υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινες κ. Γιώργου Αναβελάρη, διοικητά του Νοσοκομείου Φλόρινες κ. Γιώργου Καμπύρη, να σε ευχηθώ να πάτε καλά όπως πάτε και στα υπόλοιπα που εκπροσωπείτε νοσοκομεία. Αγαπητή κυρία Σταυριανού, Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη, εργαζόμενη του ΚΕΦΙΑ, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, συγχωρέστε να ξέχασα κάποιον, φίλες και φίλοι. Πολλοί θα αναρωτιέστε πιθανώς πώς ο Δήμος Αμυνδαίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει μια σύσκεψη για μια δομή υγείας που δεν ανήκει στις αρμοδιότητές του. Ως Δημοτική Αρχή, είναι αναγκαίο να φουγκραζόμαστε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και με ενδιαφέρον να προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Αρχικά θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η πρόσκληση διαβάστηκε στους αρμόδιους της κεντρικής εξουσίας, συγκεκριμένα στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πουλάκη, δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί λόγω του αναπτυξιακού συνεδρίου της Κομοτηνής, γνωρίζει όμως το θέμα, μας ζητήθηκε να είμαστε σε επικοινωνία και περιμένουμε να συναντηθούμε μαζί του για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης. Κλήθηκαν επίσης και πάρα πολλοί άλλοι, για τους οποίους, για τους πιο πολλούς έχετε γνωρίζετε ότι εδώ και πολλά χρόνια γίνονται πολλές συζητήσεις για το μέλλον του ΚΕΦΙΑ. Και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε αυτή να είναι μια τυπική διαδικασία. Μια ακόμη σύσκεψη που γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Εμείς παρακινηθήκαμε από τους ίδιους τους πολίτες. Όταν δεχόμαστε τηλεφωνήματα από τους ειδημότες μας ή συναντούμε πολίτες άλλων περιοχών που μας δηλώνουν ρητά το έργο που επιτελείται εδώ, όταν έρχομαι στο ΚΕΦΙΑ και βλέπω ανθρώπους από την Κατερίνη και την Καβάλα και φυσικά τόπιους κατοίκους να απολαμβάνουν τη φροντίδα και αυτή τη τόσο σημαντική παροχή, όταν εντοπίζουμε προβλήματα σε ελλείψεις, προβλήματα, ελλείψεις και μυθεύματα γύρω από το ΚΕΦΙΑ, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση πλήττει όλους τους τομείς της ζωής μας, το διαπιστώνουμε καθημερινά. Το δικαίωμα όμως του ατόμου στη δωρεάν δημόσια περίθαλψη είναι αναφέρετο και πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευτεί. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΦΙΑ που πολλές φορές σε λήψη πόρων και προσωπικού επιτελούν ένα σπουδαίο έργο. Γνωρίζω ότι δίνετε τον εαυτό σας. Κυρία Αγγελική Σταυριανού, και αναφέρομαι στη Φυσίεδρο. Μας έχετε πραγματικά συγκινήσει για τον ζήλο και την προσπάθειά σας. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τους εκπροσώπους και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, ποιες είναι οι προτάσεις τους, να ακούσουμε τους αρμόδιους της Τρίτης, είπε για το τι μέλη γενέστε για το ΚΕΦΙΑ, να ακούσουμε τα άτομα με αναπηρία που είμαι σίγουρος ότι θα πιστοποιήσουν ότι το ΚΕΦΙΑ είναι ένας πολυδύναμος χώρος. Ένας χώρος που χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο σκοπό ίδρυσής του. Αυτόν της αποκατάστασης της ψυχολογικής υποστήριξης του ατόμου με αναπηρία και της οικογένειάς του, αλλά και της ενημέρωσης όλων μας σε θέματα πρόσληψης. Φυσικά, μέσα από τις εξελίξεις έχουμε και ευχάριστα θέματα. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι προκηρύχθηκαν 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας για το ΚΕΦΙΑ. Η προθεσμία λύγει 31/12. Συγγνώμη. Πότε λύγει η προθεσμία? Για 10 ημέρες, ως τις 26 του μήνα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων. Και φυσικά ένας λόγος σημαντικός που κινητοποιηθήκαμε και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα ήταν και η επιστολή που μας έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης, η οποία, έχοντας μια γενική άποψη για όλα τα θέματα, εκφράζει μια πρόταση. Το ΚΕΦΙΑ Αμυνδαίου, λέει, δεν είναι άλλα από τα 20 περίπου διάσπαρα το ΚΕΦΙΑ της χώρας μας, αλλά ένα εθνικό κέντρο αποκατάστασης στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα με σχεδιασμό σοφό να υπηρετεί τις αρχές της αποκατάστασης με 4 τμήματα φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας 100 κλινών κτλ. Να μην το διαβάσω όλο, πιθανώς σας είναι γνωστό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ, ειδικά τον διοικητή του νοσοκομείου, τον εκπρόσωπο και τους εκπροσώπους της περιφέρειας και ευελπιστούμε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα θα είναι
μια ουσιαστική διατύπωση θέσεων και απόψεων, η οποία θα μας βοηθήσει να μεταφέρουμε τα προβλήματα αυτά που μας απασχολούν, το αίτημά μας για ανάπτυξη αυτού του μεγάλου κτηρίου, το οποίο μπορεί να καταστεί ένας πόλος εξέλιξης και ανάπτυξης για την περιοχή μας. Αυτά τα στοιχεία, αυτές τις απόψεις θα τις μεταφέρουμε τόσο στον κύριο Πολάκη όσο και στην Τρίτη Ήπε. Περιμένουμε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για την πρόσκληση και φυσικά όλους εσείς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Το θέμα μας σήμερα για το ΚΕΦΙΑΠ είναι σε δύο επίπεδα. Ένα είναι αυτό που λέτε στην πρόσκληση αδιέξοδα, άρα είναι ένα τρέχον επίπεδο, λειτουργικότητας από ό,τι καταλαβαίνω. Και ένα δεύτερο επίπεδο στη σημερινή σύσκεψη, συνάντηση όπως θέλετε πείτε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι η εξέλιξή του. Κοινώς τι σκέφτονται οι άνθρωποι της Φλόρινας, οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας, το πολιτικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό κτλ. Τι μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή η πρόταση της κυρίας Σαραπίδη που ήρθε πρόσφατα και σε εμάς, κύριε Σαραπίδη, μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία βάζει βέβαια πολύ ψηλά τον πύχη για το ΚΕΦΙΑΠ Αμιντέου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική και γενικώ στο σχεδιασμό, όταν είσαι, δεν είναι κακό να βάζει και πολύ υψηλού στόχου. Αρκεί να βρίσκει έναν τρόπο, ένα σχέδιο δράση για να μπορεί να καταφέρει αυτό το στόχο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και το διτό αντικείμενο τη σημερινή συνάντησή μα, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει το εξή. Πρώτον, να δούμε τα τρέχοντα ζητήματα, αυτά που λέει ο κόσμος ή οι δημοσιογράφοι της καθημερινότητας, και να φτιάξει τα διέξοδα σήμερα. Τέλος πάντων, τι είναι αυτό που χρειάζεται ώστε η λειτουργία του σήμερα να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο υπάρχει το ΚΕΦΙΑΠ και αν μπορούν αυτά να ξεπεράσουν. Και φυσικά ένα δεύτερο επίπεδο, να το δούμε και την πρόταση της εταιρείας φυσικής αποκατάστασης κλπ. Και της κυρίας Σαραπίδη, αν μπορεί αυτό το οποίο λέγεται ΚΕΦΙΑΠ Αμιντέο να εξελιχθεί σε ένα διεθνικό και γιατί όχι, αφού έχουμε και πρόσφατα το άνοιγμα των συνόρων, του τριεθνού συνόρου, και ένα διεθνές κέντρο αποκατάστασης και, εν πάση περιπτώσει, και μακροχρόνιας φροντίδας, αν θέλουμε έτσι να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη. Προς της πρόσκλησης, είναι από μόνος του ενδεικτικός και καταδεικνύει την αγωνία που υπάρχει και το αδιέξοδο όμως, στο οποίο έχει βρεθεί η κοινωνία μας, όχι μόνο στο θέμα του ΚΕΦΙΑΠ, αλλά γενικότερα σε θέματα υγείας. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας περνάει αυτή τη στιγμή μια δύσκολη εποχή, περνάει μια παρατεταμένη και νομίζω σχεδιασμένη οικονομική, κοινωνική, ηθική κρίση, της οποίας το μεγάλο θύμα, ένα από τα μεγάλα θύματα μάλλον, είναι οι δημόσιες δομές της υγείας. Υπάρχει μία τάση στα τελευταία χρόνια, απόλυτης, τη λένε ιδιωτικοποίηση, αλλά σημαίνει εμπορευματοποίηση, σημαίνει απορρίθμιση, σημαίνει εκμετάλλευση του χώρου της υγείας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συζητάμε για το ΚΕΦΙΑΠ. Βασική αρχή για μένα πρέπει να είναι ότι η υγεία είναι ένα απόλυτο, αδιαπραγμάτευτο αγαθό το οποίο έχει υποχρέωση η πολιτεία να το παρέχει. Με αυτή τη λογική νομίζω ότι τέτοιες δομές υγείας δεν μπορούν να μεταφράζονται, να ερμηνεύονται, να προβάλλονται σε χρήματα. Είτε είναι ευρώ είτε είναι ευρεχμή. Νομίζω ότι μια πρόταση που είχε γίνει παλιότερα και νομίζω ότι ισχύει ακόμα από την πλευρά της περιφέρειας είναι ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε μια απόφαση με βάση την οποία θα παραχωρεί τέτοιου είδους δομές στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια και στον Δήμο. Εάν γίνει τέτοια πίεση,
Ναι, κοφεύουν γιατί θέλουν. Ξέρεις κάτι, ότι αν προκύψει κάποιος επενδυτής, ας πούμε, και διαφερθεί για το ΚΕΦΙΑ, θα δείτε ότι θα επιδείξουν όλοι και θα χαίρονται. Και θα βγουν στις τηλεοράσεις και θα μιλάνε και θα λένε λόγια μεγάλα και ωραία. Η πρόταση δικιά μου είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί η πρόταση πρέπει να είναι και διεκδικητική. Απαιτητική. Απαιτούμε πλέον από αυτή την πολιτεία να περάσει στα χέρια της τοπικής κοινωνίας το ΚΕΦΙΑ. Είναι μια λύση με λίγα λόγια που δίνει διέξοδο, αποτέλεσμα και χρονικά γρήγορα. Έχω πάρα πολύ πρόσθεση, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι το πλήθος του κόσμου σε αυτή την αίθουσα υποδηλώνει αυτονοήτως το ενδιαφέρον που έχει η τοπική κοινωνία αλλά και άλλοι για αυτή τη δομή, η οποία σε ό,τι αφορά τις θεατές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό είναι πραγματικά εξαιρετική. Είναι κοινός τόπος ότι δεν αξιοποιείται στον βαθμό που θα έπρεπε και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Αρκετούς από αυτούς υποθέτω ότι θα ακούσουμε στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί σήμερα. Εκείνο που εγώ έχω να πω είναι ότι θα ακούσω με προσοχή, διότι είμαι εδώ με τη θεσμική μου ιδιότητα και ταυτόχρονα εκπροσωπώ την Τρίτη ΥΠΕ. Θα καταγράψω προτάσεις και προβληματισμούς. Έχω υποχρέωση να τους μεταφέρω δεόντως προς τα πάνω. Αλλά νομίζω ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να επιληθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα είναι η ιστορία να ξεκινήσει από τα κάτω. Δηλαδή να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις με επαρκή τεκμηρίωση, με στρατηγικό προσανατολισμό για πάρα πολλά χρόνια, αξιοποιώντας και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, άρα βάζοντας και μία τελείως διαφορετική διάσταση σε σχέση με που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα μόνο, ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου, δεν ξέρει κανείς τι ανήκει εδώ και τι ανήκει στο νοσοκομείο. Αυτό από τη φύση του αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο. Ακόμη και αν δεν ήταν αυτή η δομή ανεξάρτητη, θα μπορούσε να έχει ένα δικό της οργανισμό. Προκειμένου να... Διότι ουσιαστικά ο οργανισμός τι αποτυπώνει, το τι μπορείς να κάνεις. Τι προσωπικό έχεις, πώς περιγράφεις θέσεις εργασίας, τι κενά έχεις για να καλύψεις, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης προοπτικής. Βάσει πως δεν θέλω να σας κουράσω, θα ακούσω, δεν πρόκειται να πάρω θέση, δεν έχω το δικαίωμα να πάρω θέση, παρά μόνο προσωπικά, αλλά όχι με την ιδιότητα με την οποία βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή συγκεκριμένη πρόσκληση του Δημάρχου Αμυνταίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει τόσο ευρία συμμετοχή η σύσκεψη. Συνήθως είμαστε πάρα πολύ καλοί στις συσκέψεις, αλλά όχι στην εφαρμοσμένη πολιτική. Δυστυχώς είναι μια παθογένεια του κοινωνικής πολιτείας. Καταρχάς, για να καταλάβουμε το πρόβλημα και τη λειτουργία ενός κέντρου αποκατάστασης με ηρωικές προσπάθειες και της φυσιάτρου αλλά και των παραγόντων και των εργαζομένων κατάφερα να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται συνήθως στη χώρα μας, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αποκατάσταση. Και μιλάμε και βιωματικά πολύ από εμάς, γιατί η αποκατάσταση αφορά συνήθως και κακώς νοτιών μυολού που προέρχονται από αυτοκινητικά ατυχήματα, που στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Η αποκατάσταση αφορά τη λειτουργικότητα του ατόμου αναπηρία και την κοινωνική και οικονομική ένταξή του στην κοινωνία, κατά κύριο λόγο. Δυστυχώς στη χώρα μας διαχρονικά ποτέ δεν υπήρξε εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
να σας αναφέρω χαρακτηριστικά μια μελέτη του ΚΙΣΥ του 2000 που κατέγραφε τα προβλήματα υποκατάστασης τα οποία παραμένουν. Και επειδή μιλάμε και τα τελευταία χρόνια με δημοσιονομικούς όρους, η μη ύπαρξη εθνικού προγράμματος αποκατάστασης από την ελληνική πολιτεία δημιουργεί τεράστια αιμορραγία στα ασφαλιστικά κοινωνικά συστήματα, δηλαδή στο ασφαλιστικό μας. Σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο έλλειμμα αιμοδοτεί πολλά κέντρα αποκατάστασης ιδιωτικά, τα οποία δεν παρέχουν τις υπηρεσίες που πρέπει, καθώς δεν υπάρχει και ο έλεγχος τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Στη Λάρισα λειτουργούν περισσότερα κέντρα αποκατάστασης από ό,τι σε όλη τη χώρα του Βελγίου. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την πρόσκληση που έχουμε λάβει να βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα στο κέντρο αποκατάστασης, σε αυτήν την σύσκεψη, συζήτηση, προβληματισμός για ένα κέντρο αποκατάστασης που δημιουργήθηκε πριν πολλά χρόνια και στη λειτουργία του βρίσκει όλο προβλήματα. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ πέρα να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε, να αποφασίσουμε. Συμφωνούμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτίνη, με τον διοικητή του νοσοκομείου, για να δούμε το μέλλον και αυτό που θα πρέπει να σχεδιάσουμε είναι για το μέλλον. Δυστυχώς, άνθρωποι με αναπηρία θα υπάρξουν και μετά από μας. Μακάρι να ήμασταν οι τελευταίοι. Αλλά το κυριότερο είναι να δούμε το μέλλον και τι θα αφήσουμε εμείς σε αυτή την κοινωνία που ήρθαμε. Αυτό που ήθελα να ενημερωθώ για το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο το γνώρισα από κοντά πριν από περίπου ένα μήνα, επισκεπτόμενος με την κυρία Ραπίδη που αναφέρθηκε, μετά από πρόσκληση της κυρίας Σταυριανού, και συγχαρητήρια για το έργο σας, κυρία Σταυριανού, εδώ στο κέντρο αποκατάστασης αυτού. Εγώ δεν θα το λέω ΚΙΦΙΑ. Εγώ θα το λέω Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Ένα κέντρο αποκατάστασης δυναμικότητας 100 κλινών. Πριν 21 χρόνια, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχα, κατέστησα τετραπληγικός. Η αποκατάστασή μου, αφού δεν μπορούσε στην Ελλάδα να γίνει, μεταφέρθηκα στην Αγγλία, στο Stoke Mandeville Hospital, το οποίο είναι ένας παγκοσμίως γνωστό κέντρο αποκατάστασης για τις κακώσεις νοτιού μυελού. Εξειδικευμένα για τις κακώσεις, μόνο κακώσεις νοτιού μυελού. Δυναμικότητας 80 κλινών. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο 100 κλινών και ξεχωριστό χώρο για τη φιλοξενία των οικογενειών αυτών που το θεραπευόμενο. Αυτές τις μέρες, από άτομα που θέλανε να είναι εδώ, αλλά για λόγους υγείας δεν μπορούν, ενδεικτικά θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μία επιστολή. Ασθενής Καραλαμπίδης Κωνσταντίνος στο Φιλότα. Δηλώνω ότι νοσηλεύτηκα στο ΚΑΦΚΑ Μιντέου για 6 μήνες. Η ιατρική περίθαλψη που μου πρόσφεραν ήταν άψογη, φιλική, ανθρώπινη. Όλα ήταν άψογα. Η βοήθεια από τις νοσηλεύτριες και τους τραυματιοφορείς, άψογη. Με ευγένεια, με χαμόγελο, με κατανόηση και με μεγάλη προθυμία σε κάθε τι που ζητούσα. Ο φυσιοθεραπευτής με μεγάλη υπομονή και χαμόγελο για να κάνω όσο μπορώ πιο καλά τις απαιτούμενες ασκήσεις μου. Η προϊσταμένη ευγενική, τέλεια. Ένα ιατρικό κέντρο, το ΚΑΦΚΑ, στην περιοχή μας, είναι απαραίτητο, διότι εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια. Θα είναι σκληρό και μεγάλη απώλεια, εάν θα σταματήσει να λειτουργεί, εάν οι θεαράποντες ιατροί μου ζητούσαν να νοσηλευτώ, με μεγάλη χαρά θα πήγαινα και πάλι στο ΚΑΦΚΑ. Οι φορείς μας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ότι τέτοια κέντρα ιατρικά δεν τα κλείνουν.
είπε, την πίστη από εδώ, ότι για πολλά χρόνια προσωπούσαμε το σύλλογο, την ΕΣΑΜΕΑ συγκεκριμένα, στα διοικητικά συμβούλια του ΚΑΦΚΑ πριν και τώρα και ΦΙΑΤΑ. Όταν είχε αυτή τη διοίκηση. Ήμασταν εδώ. Επομένως, γνωρίζουμε τα προβλήματα από πολύ παλιά, αυτά που ταλανίζουν εδώ και χρόνια το ΚΑΦΚΑ. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Απλά τότε, όταν είχε δημιουργηθεί ο φορέας αυτός, ανήκε στην πρόνοια. Και υπήρχε ένα πρόβλημα, για να καταλάβει ο κόσμος πόσα προβλήματα έχει αντιμετωπίσει το ΚΑΦΚΑ, δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε θυσιάτρους, αφήστε που δεν υπήρχαν τότε αυτές οι ειδικότητες, δεν είχαν πολλούς γιατρούς, δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε γιατί ήταν πάρα πολύ μικρός ο μισθός και δεν συνέφερε στους γιατρούς να έρθουν. Τότε είχαμε αποφασίσει να το θέσουμε, να το πάμε στο Υπουργείο Υγείας για να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε. Πηγαίνοντάς το στο Υγείας όμως, πάθαμε κάτι άλλο. Δεν είχε διοίκηση το ΚΑΦΚΑ, με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για εμάς, καθόλου δεν υπήρχε και πρόσωπος δικός μας σε εκείνες τις διοικήσεις. Πέρα από αυτό, εμείς μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με την πορεία του ΚΑΦΚΑ, έχουμε καταλήξει σε ένα πράγμα. Ότι αυτό που του λείπει είναι η πολιτική βούληση και τίποτα άλλο. Εάν υπήρχε πολιτική βούληση, να είστε σίγουροι ότι όλα θα είχαν ξεπεραστεί. Υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που προωθούσαν τα ιδιωτικά κέντρα, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, κύριε. Έτσι είναι. Γι' αυτό και βγήκανε σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Και ένα ΚΑΦΚΑ πανελληνίως δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Δημόσιο. Και πείτε μου, όλος αυτός ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να πάει και να δίνει 2.000 το μήνα για να αποκατασταθεί. Αυτό είναι... Αυτού του είδους οι προβληματισμοί και όχι να το πάμε εδώ και όχι να το πάμε εκεί, πάλι θα χάσουμε χρόνο. Άκουσα και στεναχωριέμαι που το άκουσα ότι θέλετε να το πάρουν η περιφέρεια, οι δήμοι να το λειτουργήσουν. Μπορούν να τα απεξέλθουν η περιφέρεια και οι δήμοι. Εδώ εγώ συνεχώς ακούω δεν έχουμε λεφτά, τους δήμους δεν έχουμε λεφτά και μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Εμένα η άποψή μου με αυτά που έζησα για τόσα χρόνια είναι να μείνει στο δημόσιο, να έχει δική του διοίκηση και να δουλέψουν όλα τα κρεμάτια του. Πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό και να παρέχει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς ασθενείς και σε εσωτερικούς. Ο κόσμος έχει προβλήματα σοβαρά και θα πρέπει και με την ίδια σοβαρότητα και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πάλι να κάνουμε... Όχι, θα το πάμε στις περιφέρειες και όχι από εδώ και όχι από εκεί. Βάλτε μία ρότα και ξεκινήστε το επιτέλους. Ο κόσμος δεν μπορεί άλλο. Έχει φτάσει στα όρια. Είπαμε σαν σύλλογους μία επιστολή στον κύριο Ξανθό και στον κύριο Πολάκη. Τους καλούμε να βγούνε και να το δουν από κοντά. Να δουν επιτέλους πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί εδώ. Στον εξοπλισμό, στα κτηριακά και τι γίνεται, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πώς τα χρησιμοποιούν. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, είναι βασικά θέματα. Εγώ αυτό έχω να πω από την εμπειρία μου με τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ΚΑΦΚΑ και τώρα και ΦΙΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να μεταφέρω την ευαρέσκεια και της Εκκλησίας μας, της τοπικής και του Επισκόπου μας, για όλη αυτή τη συνάντηση που κάνετε, κύριε Δήμαρχε, για να ευαισθητοποιήσετε τους τρανούς, τους μεγάλους, στα πόσα που βρίσκονται και στους τόπους που βρίσκονται, για μια καλύτερη εξέλιξη του ΚΑΦΚΑ. Εγώ προσωπικά, ως πατήρ Σεβαστιανός, έτυχε να βρεθώ επί πολλά χρόνια εδώ, στο ΚΑΦΚΑ, γιατί η μητέρα μου είχε προβλήματα κινητικά, πανεγκεφαλικό, καθώς επίσης και με έναν άλλον ιερομόναχο, τον πατέρα Κοσμά, από το Άγιον Όρος, και έζησα εδώ σαν σε μια οικογένεια στο ΚΑΦΚΑ. Και οφείλω να ομολογήσω και να καταθέσω ενώπιον όλων ότι όλο το προσωπικό εδώ, το νοσηλευτικό μαζί με τη γιατρό, είναι μια πολύ όμορφη οικογένεια.
που δουλεύουν με πολύ μεράκι. Είναι αλήθεια ότι δουλεύουν με την αγάπη της καρδιάς τους στους ασθενείς, με πολύ φιλότιμο, όχι επαγγελματικά, όχι γιατί πληρώνονται. Δεν πληρώνονται για αυτό που κάνουν, είναι αλήθεια. Γιατί καταθέτουν την ψυχή τους και την αγάπη τους στους ασθενείς με πολύ ευαισθησία και σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οικονομική δύναμη. Και καθώς επίσης έβλεπα πάντοτε με το μεράκι τους και με την ευαισθησία τους να προσφέρουν σε αυτόν τον κόσμο εδώ, ο οποίος έχει ανάγκη όχι μόνο μια ιατρική φροντίδα, αλλά έχει πολύ ανάγκη και από μια αγάπη καρδιάς, γιατί έτσι μπορεί να αναστηθεί. Καθώς επίσης και εδώ και η τοπική εκκλησία με όλη την προσπάθειά της για να παρευρίσκεται πνευματικά, προσφέρει όσο μπορεί και προσφέρει, ώστε οι ασθενείς μαζί με την ιατρική φροντίδα να έχουν και μια πνευματική έτσι ανάταση και προσευχή στο Θεό για να μπορούν να αντέχουν τον κόπο και τον πόνο. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι η μοναξιά δεν είναι εύκολο και όταν είσαι σταυρωμένος πάνω σε ένα κρεβάτι χρειάζεσαι πολύ ψυχική δύναμη, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει και οι άνθρωποι που μιλάνε για το Θεό και να στηρίξουν τους ανθρώπους εδώ. Καθώς επίσης, ενώ βλέπει κανείς την μεγάλη προσφορά εδώ των ανθρώπων, βλέπει την άλλη μεριά να, την μεγάλη έλλειψη και απουσία της πολιτείας στην προσφορά εδώ στο Κάφκα. Το έχω ζήσει, το έχω δει. Δεν έχουν, κύριε Χιωτίδη, ούτε γάντια μιας χρήσεως για να υπηρετήσουν τους αρρώστους. Είναι αλήθεια. Ξέρω γιατί δεν είστε διευθυντής του υπέρθυ σήμερα εδώ, γιατί δεν θέλει να τα ακούσει. Γι' αυτό δεν είναι και ο κ. Πολάκης εδώ, γι' αυτό δεν είναι και άλλοι μεγάλοι, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουν να τα ακούσουν. Δεν υπάρχουν ούτε νερά για τους αρρώστους. Δεν υπάρχουν ούτε βασικά πράγματα, ιδιαίτερα για ανθρώπους που είναι σε δύσκολη οικονομική δυσκολία. Και καθώς επίσης είναι τραγικό να βλέπει κανείς και εξοργιστικό να βλέπει την απουσία του κράτους αλλά και του Υπουργείου στην προσφορά εδώ. Και καθώς επίσης να φοβάται κανείς ότι θα κλείσει εδώ το Κάφκα, το οποίο έχει μεγάλη προσφορά στον τόπο και στον χώρο αυτόν, να βλέπει νέους κατακεκλημένους να παίρνουν κουράγιο, να βλέπει κανείς ανθρώπους να περνάνε θεραπεία και να φεύγουν και αυτό να γίνεται παραπάνω από μια προσπάθεια προσωπική από όλα τα πρόσωπα που είναι εδώ πέρα μέσα. Και είναι αλήθεια ότι προηγουμένως που μίλησε η Θεοδώρα, αλλά και ο καθένας που θα μπορεί να μιλήσει εδώ, βγάζει αυτό το παράπονο του και τη θλίψη του, γιατί αυτοί οι αδερφοί μας που έχουν αυτήν την ευαισθησία και τη δυσκολία τους στο χώρο αυτόν εδώ δεν τυχαίνουν της μεγάλης περιποίησης του κράτους. Ναι, είναι εξοργιστικό ώρες και κύριε Χιωτίδη ή και στον κύριο Πολάκη να παραιτηθείτε αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Να παραιτηθείτε αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Γιατί ξέρω ότι μπορεί η καρδιά σας να θέλει να προσφέρει, αλλά να μην μπορεί γιατί δεν παίρνετε τη δύναμη από τα κεντρικά. Διότι δεν μπορεί ένα νοσοκομείο Φλωρίνης να πηγαίνει μια γυναίκα που γεννάει το ένα το παιδί της μες στη νύχτα και να μην έχει παιδεία του. Και να γυρνάει έλλειμμα. Ή εδώ πέρα μέσα να μην μπορεί κανείς να βρει τα απαραίτητα για το χώρο. Και βέβαια, και ο κ. Πολάκης που τον διακρίνει η λεβεντιά του σαν κριτικός, να έρθει να δει. Πέρασε από εδώ και δεν ήρθε. Να έρθει και να παραιτηθεί αν δεν μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο έργο. Το οποίο είναι σπουδαίο για την περιοχή μας. Εμείς δεν είμαστε εδώ, η Μακεδονία μας, η Ελλάδα μας, πεταμένη. Τι ενδιαφέρει την κυβέρνηση, οι γκέι, πώς να έχουν τα προνόμια τους. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι να λέγουν προνόμια.
Που είναι πραγματικά μια αξιόλογη πρωτοβουλία που έλειπε και είναι πολύ καλός και ο τίτλος. Αδιέξοδα και εξελίξεις. Δεν είναι σημαντικά τα διέξοδα. Τα ζούμε 37 χρόνια από ό,τι είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Επομένως ούτε είναι ζήτημα συγκυριών η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα όπως κάποιοι θέλησαν να το παρουσιάσουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η βασική κυβερνητική πολιτική είναι όλες οι δαπάνες υγείας, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για την αστική τάξη που εκπροσωπεί διαχρονικά οι κυβερνήσεις, το θεωρούν κόστος της υπηρεσίας υγείας. Γι' αυτό ποτέ δεν τις χρηματοδοτούσαν. Γι' αυτό ποτέ δεν χάραξαν μία στρατηγική σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της υγείας. Δεν αφορά μόνο αποκατάσταση που είναι το βασικό. Έχει να κάνει με ό,τι αφορά και με δευτεροβάθμια πρόληψη κυρίως ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια σειρά επιπτώσεις εξαιτίας της συστηματικής τους νόσου, της συστηματικής της αναπηρίας. Τα ωφέλη είναι τεράστια. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει στρατηγική διαχρονικά από το ελληνικό κράτος και τις κυβερνήσεις. Σαφώς υπάρχει. Το είπαν και κάποιοι ομιλητές. Τα κέντρα αποκατάστασης εφητρώνουν σαν μανιτάρια. Στην Ευρώπη παντού υπάρχουν. Στην Αγγλία υπάρχουν. Πόσο πληρώνουμε? Όλα επομένως είναι πόρευμα. Τα υποκριτικά που λέμε κάθε φορά από τις κυβερνήσεις μέχρι τους τοπικούς παράγοντες υγεία, δημόσιο αγαθό είναι να χαϊδεύουν τα αυτιά του κόσμου. Κοινωνικό αγαθό υγεία σημαίνει δημόσια και δωρεάν για όλους. Μέσα από τη φορολογία μας, μέσα από τα χαράτσια που μας έχουν ξεζουμίσει. Και αντί γι' αυτό χρηματοδοτούν έργα, τα αφήνουν κουφάρια γιατί βολεύει κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί από αυτά τα έργα που ρήμαξαν, κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια. Ήθελα εκ μέρους του προσωπικού εδώ του κέντρου αποκατάστασης, εκ μέρους του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού να σας καλωσορίσω καταρχήν στο κέντρο μας. Όντως είναι έτσι συγκινητικό που είμαστε και μαζεύτηκε έτσι τόσος κόσμος και δείχνει το ενδιαφέρον και την αγωνία σας έτσι και αυτό το κέντρο. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο γιατί επέμενε πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είναι εδώ και πολύ καιρό που μου μέσα σε εισαγωγικά θα έλεγα με ενοχλούσε και ήθελε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση γιατί είναι από τους φορείς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και βλέπει και προσπαθεί να καλύψει κάποιες καθημερινές μας ανάγκες και όντως όπως το είπε αφουγκράστηκε έτσι τη φωνή τόσων πολιτών έτσι στον χώρο του και από τις επισκέψεις του βλέποντας έτσι τόσους ασθενείς. Εμένα μου ζητήθηκε τώρα να σας κάνω μία εισήγηση και να αναφέρω μάλλον τα διέξοδα που υπάρχουν και να δούμε πώς όλοι εμείς εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ναι, να φτάσουν κάποια μηνύματα παρακάτω. Η επιθυμία υπάρχει μάλλον από όλους μας. Νομίζω ότι κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό το πράγμα. Επειδή εγώ όμως δεν έχω μάθει και από τη φύση μου είναι και η ιδιότητά μου και στον χώρο που βρίσκομαι καθημερινά να βλέπω αδιέξοδα. Εγώ έχω μάθει να βλέπω την ελπίδα, έστω και λίγο φως, να την αρπάξω και από εκεί να ξεκινάω. Αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ουσιαστικά ούτε το μέλλον, δεν ανακαλύψαμε τώρα κάτι ιδιαίτερο, κάτι φοβερό, ούτε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα σας δείξω τι γίνεται τώρα, με ποιον τρόπο λειτουργεί αυτός ο χώρος, πώς μπορούμε να δούμε αυτή την ελπίδα και να βοηθήσουμε και την τοπική κοινωνία, αλλά όντως και ευρύτερα την κοινωνία λαμβάνουμε καθημερινά, ξέρετε,
πρέπει να σας ενημερώσω αιτήσεις όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε και από τη Θράκη και ασθενείς μέσα νοσηλευόμενους από τη Θράκη. Έχουμε ασθενή από Καλαμπάκα. Έχουμε ασθενή και αιτήσεις από Λαμία και από τα νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες που χτυπάνε συνεχώς τα τηλέφωνα εδώ, ακριβώς γιατί ζητάνε υπηρεσίες αποκατάστασης. Το κέντρο λοιπόν ανήκει στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Το γνωρίζετε έτσι όλοι καλά. Είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα δίπλα από μεγάλες έτσι πόλεις και από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα μακριά, που οφείλουμε να πούμε ότι δεν έχει ούτε μία δημόσια δομή αποκατάστασης. Βλέπετε τις όμορες, όντως, τους όμορους νομούς, αλλά και όπως το τονίσετε, πολλά από αυτά τα έχετε πει νομίζω, έτσι, και ότι είναι σε μία περιοχή ίσως στρατηγική και διαβαλκανική, να την ονομάσω. Και να πω γιατί είναι σημαντικό λοιπόν να λειτουργήσει ένα κέντρο αποκατάστασης, όχι μόνο το δικό μας κέντρο αποκατάστασης, μία δημόσια δομή αποκατάστασης. Είναι μια νοσηλευτική υγειονομική μονάδα που ως στόχο έχει και την ιατρική αποκατάσταση αλλά και την κοινωνική επανένταξη όλων αυτών των ατόμων που έχουν υποστεί είτε γενετής είτε στη συνέχεια ένα καταστροφικό γεγονός στην υγεία τους και έχουν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές στην καθημερινότητα, στην καθημερινή τους ζωής. Πολύ απλά βλέπετε ότι ουσιαστικά κάποιες από τις νοσολογικές οντότητες που μπορούμε να αγγίξουμε τόσο άμεσα στην οξία με τα νοσοκομιακή φάση αλλά και στη χρόνια με τα νοσοκομιακή φάση. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα αμαξίδιο, ένας άνθρωπος που πρέπει να διαχειριστεί τον εαυτό του αν δεν έχει μια σταθερή μακροχρόνια παρακολούθηση χαλάει πολύ εύκολα. Από εκεί και πέρα χαλάει σε εισαγωγικά. Θα αρρωστήσει, γιατί κατά τα άλλα όλοι οι αγαπητοί εδώ πέρα δεν είστε άρρωστοι, είστε άνθρωποι που απλώς είστε μέσα στην κοινωνία μας με τα αμαξίδια σας. Έτσι λοιπόν, και αυτό είναι ξέρετε και μια διακήρυξη και της εθνικής κοινωνίας, εθνικής ομοσπονδίας και της ευρωπαϊκής φυσικής ιατρικής αποκατάστασης, ότι δίνοντας ένα ευρώ στην αποκατάσταση, επενδύοντας δηλαδή ένα ευρώ στην αποκατάσταση, από εκεί και πέρα κερδίζουμε σαν τόπο, σαν κοινωνία, 9 ευρώ στην υγεία. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος για κάποιο λόγο που είναι στο αμαξίδιο αρρωστήσει, δεν έχει μάθει από την πρώτη στιγμή να διαχειρίζεται σωστά τον εαυτό του και να δημιουργεί επιπλοκές, οι επιπλοκές αυτές που θα δημιουργήσει και θα πάει σε ένα γενικό νοσοκομείο είναι πάρα πολύ δαπανηρές. Είναι πολύ δύσκολες και για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά είναι φυσικά και πάρα πολύ δαπανηρές για το κράτος μας. Αυτός λοιπόν ο χώρος είναι ο χώρος που ο ασθενής πρώτα θα βρεθεί άμεσα μετά από ένα γενικό νοσοκομείο, θα το έχουν ανακοινωθεί ίσως ή δεν θα το έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα και θα πρέπει πολύ απλά εμείς να αρχίσουμε να παλεύουμε καθημερινά με ποιον τρόπο θα αποδεχτεί τη νέα του κατάσταση και με ποιον τρόπο με τις καλύτερες συνθήκες θα ξαναβγεί, θα ξαναγυρίσει στο σπίτι του, στην εργασία του. Ναι, θέλουμε ανθρώπους με αναπηρία που γυρίζουν στην εργασία τους. Όχι ανθρώπους με αναπηρίες που παίρνουν τα επιδόματα μόνο και από εκεί και πέρα δεν έχουμε, τους καθιστούμε ανάπηρους ουσιαστικά. Θα απελευθέρουμε λοιπόν κρεβάτια από τις κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, όπως και από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σας ενημερώνω ότι όταν μας παίρνουν τηλέφωνο, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα είναι «Έχω το παιδί μου, έχω τον άντρα μου με τραχειοστομία». Θα τον πάρετε. Κανένα δημόσιο κέντρο αποκατάστασης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και δεν μπορεί να στηρίξει ένα άτομο με τραχειοστομία. Που τι είναι ουσιαστικά, η τραχειοστομία είναι ότι αναπνέει προς το παρόν, τουλάχιστον με το τραχειόστομά του. Δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει και για να σας δώσω να το καταλάβετε είναι ότι όταν αυτό το άτομο λοιπόν θα πάει σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης που έχει τη δυνατότητα να τον εξυπηρετήσει, τα ιδιωτικά κέντρα τον βάζουν μέσα σε μία μονάδα αυξημένης φροντίδας που το κόστος καθημερινά αυξάνεται και εκτοξεύεται πάρα πολύ.
Θα παρήχε λοιπόν στους ασθενείς οργανωμένη δωρεάν μετανοσοκομιακή φροντίδα και θα τους απάλασε φυσικά τα δυσβάστατα έξοδα. Ο υγειονομικός χάρτης της Ελλάδας μας όσον αφορά τις δομές αποκατάστασης, όταν ανοίγουμε λίγο και βλέπουμε, θα δούμε όλα αυτά εδώ τα κέντρα. Όλα αυτά είναι ιδιωτικά. Κάνοντας μία εργασία πριν από μερικά χρόνια, είδαμε και δημιουργήσαμε ένα άλλο υγειονομικό χάρτη, στον οποίο βλέπετε ουσιαστικά ότι υπάρχουν και κάποιες δημόσιες δομές αποκατάστασης, κυρίως στην Αττική, αλλά το αξιοσημείωτο είναι να δείτε ότι μιλάμε για μόλις 192 κρεβάτια δημόσια έναντι των 2,5, να πούμε. Μπορεί και να αυξάνονται αυτά όσο περνάει και ο καιρός. Ναι, όσο αυξάνονται ο καιρός μπορεί να αυξάνονται και να μεγαλώνουν τα ιδιωτικά κέντρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει το ερωτηματικό. Είναι μόνο αυτές οι δημόσιες δομές? Δηλαδή πουθενά άλλου εκτός Αθηνών δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δυνατότητα ο πολίτης να δεχτεί υπηρεσίες αποκατάστασης? Από μία πολύ σύντομη έτσι και μόνο αυτά θα σας τα περάσω πολύ γρήγορα, θα δείτε ότι και στην Ιγκρίτα υπάρχει κέντρο αποκατάστασης και στη Χαλκιδική υπάρχει κέντρο αποκατάστασης και στην Καστοριά υπάρχει κέντρο αποκατάστασης, στην Έδεσα δίπλα μας, στην Ιμαθία παραδίπλα, στην Κομωτινή, στην Ορεστιάδα. Όλα αυτά έχω κάνει έτσι μία προσωπική επικοινωνία και τα έχω επισκεφτεί όλα. Άρα βλέπουμε ότι αυτά είναι λίγα της Βόρειας Ελλάδας. Τελικά υπάρχουν άλλες 25 περίπου δημόσιες τέτοιες δομές αποκατάστασης. Γιατί όμως, και να έρθουμε στο δικό μας το κέντρο, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα αυτά τα 25 δομές αποκατάστασης. Αυτό το κέντρο αποκατάστασης, εδώ στο Αμίντεο που βρισκόμαστε όλοι, είναι το μοναδικό που έχει και κλειστή νοσηλεία. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες δομές είναι έτσι δομημένες, φτιαγμένες, που μπορούν να εξυπηρετήσουν και χρειάζεται, και χρειάζεται και αυτό, απαραίτητο είναι. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή που πολύ απλά δεν θέλουν να μείνουν μέσα μετά από μία οξεία φάση και έρχονται να κάνουν ημερήσια νοσηλεία. Έρχονται, δέχονται υπηρεσίες αποκατάστασης και θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Και είναι αυτό και υγιές κιόλας. Αυτό είναι λοιπόν το μοναδικό. Έχει αυτονομία και στην, σύμφωνα και με αυτό το έγγραφο, αλλά και πολλές φορές το έχουμε πει, και στην κουζίνα του και στα πλυντήριά του. Έχει αυτονομία σε όλους τους χώρους, έχει εσωτερική νοσηλεία και έχει ήδη προσωπικό που εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν θα πάμε να ζητήσουμε κάτι καινούριο. Δεν θα πάμε να βγάλουμε από τα χώματα όπου σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας θα πούμε φτιάξτε μας επιτέλους και εμάς ένα κέντρο αποκατάστασης πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν, οι δομές υπάρχουν. Το προσωπικό, ναι, υποστελεχωμένο, αδυναμωμένο για κάποιους λόγους υπάρχει. Αλλά θέλει σαφώς μια ενίσχυση και μια φροντίδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι με το κλειστό νοσήλιο, εσωτερική ασθενής δηλαδή. Το κέντρο αποκατάστασης, αρκεί να σας πω ότι για τις 20 πρώτες μέρες ένας ασθενής, το ασφαλιστικό του ταμείο πληρώνει 2.720 ευρώ. Μόνο για τις 20 πρώτες μέρες. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο νοσήλιο. Το ανοιχτό νοσήλιο που μπορεί και αυτό να γίνει μόνο σε κέντρα αποκατάστασης, είτε ημερήσιας νοσηλείας, είτε κλειστά κέντρα έτσι αποκατάστασης, είναι και αυτό ένα ειδικό νοσήλιο, ο οποίος θα έρθει ο ασθενής και θα κάνει από όλους τους θεραπευτές τη συνεδρία του και θα γυρίσει στο σπίτι του. Γι' αυτό μιλάμε για 70 ευρώ έναντι μιας απλής συνεδρίας θεραπευτικής, οποιοδήποτε θεραπευτή, που είναι 15 ευρώ. Και αυτές οι συνεδρίες είναι 70 ευρώ επί 80 συνεδρίες που δικαιούνται για έναν ολόκληρο χρόνο. 8-7, 5.600 νομίζω θα κερδίζει το κέντρο αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε 18 ασθενείς με αυτό το ειδικό νοσήλιο. Εξωτερικά ιατρία με διάφορα έτσι εξειδικευμένα ιατρία. Θεραπευτικές συνεδρίες από τους θεραπευτές που έχουμε, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπεύτρια και ψυχολόγου και με κατοίκον παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης, γιατί και αυτό είναι μία υπηρεσία που μπορεί και οφείλει να προσφέρει ένα κέντρο αποκατάστασης. Να κάποιος άνθρωπος που σαφώς δεν μπορεί να μετακινηθεί, να έχουν τη δυνατότητα
κάποιες υπηρεσίες να του προσφέρουν στο σπίτι του. Και γίνεται έτσι μια πολύ όμορφη και καλή συνεργασία με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι εδώ του Δήμου. Έτσι λοιπόν οι εισαγωγές από το Μάρτιο του 2017, περίπου εδώ στο κέντρο μας είναι περίπου 64 εισαγωγές, 18 επιπλέον εξωτερικοί ασθενείς με αυτό το ημερήσιο ειδικό νοσήλιο και αρκετοί ασθενείς, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα με πολύ με την απλή φυσιοθεραπεία, να σας πω πολύ απλά. Επειδή μας ενδιαφέρουν λίγο και τα οικονομοτεχνικά και ο κύριος Αυγουστίδης έτσι και το έδεσε, παρόλο που λέμε ότι μπορεί να μην μας... να μην είναι μόνο αυτό που αποτυπώνεται και να είναι αυτό η ουσία που αποτυπώνει την όλη κατάσταση. Αρκεί μόνο να σας πω, έχω κάνει μια πολύ έτσι αδρή, θα έλεγα, συγκριτική οικονομοτεχνική μελέτη ενός δημόσιου κέντρου αποκατάστασης σε σχέση με ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Οι ημέρες νοσηλείας είναι 30, για τους 3 μήνες, δηλαδή 90 μέρες νοσηλείας, που μπορεί να είναι ένα οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο που είναι ένα πολύ σύνηθες, έτσι, μια σύνηθης κατάσταση στα κέντρα αποκατάστασης και θα δούμε λοιπόν ότι μόνο αν λειτουργούν 50 κρεβάτια το ταμείο το ασφαλιστικό θα χρεωθεί, θα δώσει δηλαδή στο νοσοκομείο 1.380.000 ευρώ. Σε μια ιδιωτική δομή που μιλάμε για 150 ευρώ την ημέρα αυτό μεταφράζεται σε 2.700.000 ευρώ. Και δεν σας υπολογίζω, δεν βάζω ότι από εκεί και πέρα ο ασθενής και η οικογένειά του έχει περίπου 1.000 ευρώ, 1.500, εξαρτάται και 2.000 τον μήνα. Επομένως, να πούμε για σύγκριση των δύο φορέων, δεν υπάρχει έτσι. Και ούτε ερχόμαστε ενάντια των ιδιωτικών, δεν μπορούμε. Και πρέπει να υπάρχουν και αυτά για να καλύψουν. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Ούτε τα 100 κρεβάτια θα έλυναν το πρόβλημα. Τώρα η ερώτηση να την κάνω, να μην την κάνω, αν λειτουργήσουν και τα 100, τι όφελος θα έχει το κράτος, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. 2.700.000 έναντι 5.400.000. Όλα αυτά λοιπόν. Ορίστε. Όλα αυτά λοιπόν που σας παρουσίασα και θα κλείνω τώρα έτσι σιγά σιγά γίνονται με αυτούς εδώ τους ανθρώπους που είναι αυτοί οι ήρωες εδώ πέρα. Αυτό είναι το μόνιμο προσωπικό, μόλις 27 άτομα. 10 άτομα στην νοσηλευτική υπηρεσία για να κάνουν βάρδιες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε από νοσοκομεία, αν γνωρίζετε από σίγουρα γνωρίζουν οι φορείς μας. 10 άνθρωποι για να κάνουν βάρδιες και από εκεί και πέρα 3 μόνο θεραπευτές στο μόνιμο προσωπικό. Μία καθαρίστρια για όλο αυτό το νοσοκομείο. Το κέντρο. Μόνιμο προσωπικό δεν έχει το κέντρο. Αυτή τη στιγμή επιπλέον ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να, τέλος πάντων, λίγο να ενισχύσουμε οι επόμενοι 13 άνθρωποι, οι οποίοι εγώ είμαι μία μοναδική εδώ γιατρός για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και με κάποια προγράμματα που γίνονται έτσι, είτε ΟΑΕΔ είτε επικουρικά προγράμματα, έχουμε φτάσει άλλα 13 άτομα να απαρτίζουν εδώ αυτή τη στιγμή το κέντρο μας. Δεν θα αναφερθώ στα προβλήματα, δεν θα πω ούτε για πισίνες, ούτε για τα μηχανήματα, ούτε για κάποια άλλα έγγραφα που κυκλοφορούν. Και προοπτικές, τις είπατε από μόνοι σας, πρώτα στον άνθρωπο που έχει που αλλάζει ριζικά η ζωή του και στην οικογένειά του και από εκεί και πέρα μπορούμε όντως να φτάσουμε μέχρι και την ανάπτυξη της περιοχής κάνοντας ναι προγράμματα και ιατρικό τουρισμό και που δεν είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα ούτε είναι κάτι ακατόρθωτο. Έτσι λοιπόν δίπλα στην Αθήνα και σε αυτό το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης που έχει 120 κλίνες και όντως έχει πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ή θα μπορούσαμε να οραματιστούμε, ας το πω έτσι, ότι αυτό εδώ ο χώρος θα μπορούσε να γίνει ένα εθνικό κέντρο αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ. Το προσωπικό είναι εξαιρετικό, είναι καταπληκτική όντως και τους ευχαριστώ από καρδιάς για την προσπάθεια που κάνουν και την φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν. Έφυγα λοιπόν μετά από 2 και πλέον μήνες και άφησα εδώ κάποια πράγματα, τους πόνους μου δηλαδή,
σε ένα βουνό για τους κοινωνικούς, τον οποίο δεν θέλω να ξέρω. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά, μα πάρα πολύ, και εμείς πλέον, οι ασθενείς, σαν ενάπηροι, μέσω του συλλόγου μας και το φορέ, δεν πρέπει να μείνουμε σε ευχές, σε ευχολόγια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το απαιτούμε αυτό το πράγμα να λειτουργεί και να λειτουργεί σε όλα τα κοινωνικά. Γιατί λοιπόν οι βουλευτές νομού. Αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται πολιτική βούληση, αυτό θα μας δείχναν σήμερα οι βουλευτές με την παρουσία τους. Πιστεύω. Επίσης, άκουσα μια λέξη από τον Περιφερειάρχη Υγείας για μακροχρόνια περίθαλψη. Δεν θέλουμε μακροχρόνια περίθαλψη. Η λέξη αυτή μας πηγαίνει σε ιδρύματα. Θέλουμε αποκατάσταση. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Λειτουργήστε το ευλογημένο κάποια στιγμή. Αυτά. Είμαι γιατί σαν άμυρος. Με κάλυψαν τα παιδιά και ο Βασίλης και η Δεδωρά και ο Γιώργος και ο Άγγελος και ο Πάπης ο φίλος που μίλησε και ο Πάτερ. Τι να κάνουμε με τα παιδιά, πάλι στις σκέψεις θα κάνουμε και συνεδριάσεις. Καλή πρόσκληση δήμαρχε, καλέσαν οι υπόλοιποι δήμαρχοι της περιοχής. Καλέσαν οι βουλευτές. Μόνο ο κύριος Σάλτσας μας έστειλε μια επιστολή απαξίωση ενός δικαιωτός. Τέλος πάντων, εδώ πρέπει αυτό να λειτουργήσει. Δεν μπορεί στη Λάρισα να υπάρχουν 12 κέντρα αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή από τον ομό Κοζάνης είναι μονάχα 30 άτομα μέσα. Από την περιφέρεια Μακεδονίας είναι πολλοί. Χάνουμε λεφτά. Και κάποιοι αυτό δεν ήθελαν να το λειτουργήσουν, να λένε και κάποιες αλήθειες. Γιατί μιζερνόταν και τα έπαιρναν αλλού, να το πάνε τον κόσμο αλλού. Γι' αυτό ήρθανε τη χώρα μας αυτά τα γάλια τα φέραμε. Εδώ, μόνο το προσωπικό μαζί πάλι, στο 12, εδώ έχει 80 άτομα προσωπικό, κάνω λάθος. Πού πήγε αυτό το προσωπικό. Κάποιοι εδώ τοπικοί παράγοντες που κόπονται σήμερα για μας, το πήραν το προσωπικό, το φόρεψαν εδώ και εκεί, γίνεται κέντρο αποκατάστασης. Χωρίς γενικό λειτουργό μέσα, χωρίς ψυχολόγο. Λοιπόν κύριε, εμείς στο αναφερικό κίνημα είμαστε εδώ, μαζί με εσάς τους αιρετούς ή τους υπηρεσιακούς παραγόντες, να φέρουμε τον κύριο Πουλέκ ή τον Υπουργό Υγείας ή ακόμα και τον Πρωθυπουργό να δει, ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ, τις πρέσπες, τον αξίωσε ένας να τον φέρει εδώ πέρα. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει αυτό εδώ πέρα. Λέμε ανάπτυξη. Αυτό είναι 100 θέσεις εργασίες. Πού δεν τις βρουν τις θέσεις εργασίες αυτού. Άμεσα 100 θέσεις εργασίες. Δεν σας λέω παρεμφέρειες πόσες. Ο Δήμαρχος, καλή Δήμαρχε η πρόσκληση για εδώ. Καλά το οπτικό, αλλά τα χώρα Δήμαρχε, τι είναι διοργάνωσε τα μάσου. Άμα δεν μπορείτε εσείς εδώ εγώ. Δεν ξέρω εγώ, όταν ήρθα τόσο ήταν τα χώρα, δεν ξέρω πότε ήρθα μετά. Λοιπόν, και δεν θα ξύνουμε φιλικές εμείς κάθε μέρα. Τα ξέρετε τα προβλήματα. Δήμαρχος είμαστε, φίλοι είμαστε, τα λέμε. Ελάτε μαζί. Εγώ σας κάνω πρόταση, κάνουμε ένα φορά και πάμε άλλο στο Υπουργείο. Μαζί σας. Μαζί με σένα Ρουσί. Και μιλάω έτσι οι Ρουσί γιατί είμαστε φίλοι και χρόνια και τρόπος μου. Μαζί με σένα πάμε να τους δείξουμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πάμε, άμα δεν έχετε χρήματα εσείς, εμείς θα συζητούμε από τον εμπειρικό κύμα. Εμείς θα σας κάνουμε τα έξοδα να πάμε κάτω. Τι δεν είναι παραπάνω. Τι δεν είναι παραπάνω. Δεν μπορεί να μιλάνε. Γιώργο, πότε είδες αυτό εδώ, το κτίριο, το κάμπα, στο σώμα αντεβού και ο Γιώργος και εγώ έχουμε πάει. Ξέρετε πόσο πιο μικρό είναι, ξέρετε πόσο πιο λίγο είναι. Μία πόλη 150.000 κατοίκων ζει από εκείνο. Και το αμήν του είναι επίπεδο, έχουμε και τουρισμό, έχουμε και πολλά να δώσουμε. Εμείς δεν το αφήνουμε έτσι. 37 χρόνια κάνουμε υπομονή, τώρα δεν θα κάνουμε 37 μέρες. Θα μας βρείτε στα γραφεία σας. Και αν έρχονται σε εμείς, αγαπητοί μου αγγελικοί και αγαπητοί μου γιατρές, μόνο σιγά δεν είμαι σας λένε, τους ασθενείς θα τους δίνει στα γραφεία τους. Τους ασθενείς στα γραφεία τους. Δεν γινόμαστε γραφικοί, ψάχνουμε το δίκιο μας. Και δεν θέλουμε πολύ να πλαγιάζουμε όλους στα νοσοκομεία. Εμείς θέλουμε να αποδώσουμε στην κοινωνία. Γιατί εδώ μέσα μου πού, γίνουμε έξω από την κοινωνία. Ο οποίος νοσηλεύτηκε το 2011
στο τότε Καμιδαίου με θυσία του τον κύριο Βαρδαρισιώτη και έχω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Διονυσιώτη τότε και στη σημερινή φυσίατρο, την κυρία Σταυριανού, σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό, βοηθητικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, μέχρι και την καθαρίστρια. Το κέντρο αποκατάστασης Αμιντέου λειτουργεί, θέλω να δηλώσω ότι λειτουργούσε, τουλάχιστον όσο το έζησα εγώ και ως εσωτερικός ασθενής, ο σύζυγος και εγώ, 2 μήνες από τη ζωή μου πέρασα εδώ εσόκλειστη μέσα στο Αμιντέο, παρόλο κάρκος Αμιντέο, επειδή ήταν πάρα πολύ βαρύ το επεισόδιο του σύζυγου, έπρεπε να είμαι συνέχεια κοντά του, άφησα εργασία, άφησα σπίτι, άφησα οικογένεια, άφησα τα πάντα. Συγκεκριμένα ένιωθα τότε, εκείνο το χρονικό διάστημα του 11, σαν να ήμουνα, γιατί τότε προβαλόταν η σπιναλόγα στην τηλεόραση το Σύρια, βλέποντας καθήμενη στα παγκάκια εδώ τα εξωτερικά, έβλεπα το Αμίντεο κάτω που ήταν το σπίτι μου, ήταν η δουλειά μου και έβλεπα και ότι ένιωθα ότι ήμουνα σε μία σπιναλόγα. Δεν μπορούσα να φύγω από εδώ, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να μείνω εδώ για το καλό του συζύγου και της οικογένειάς μου. Καταφέραμε, στάθηκε στα πόδια του, έμεινε 2 μήνες νοσηλευόμενος εσωτερικός ασθενής και αρκετούς μήνες σαν εξωτερικός ασθενής πηγαινοερχόταν το ασθενοφόρο του Κάφκα με πολύ αγάπη τραυματιοφορείς, τον φέρνανε εδώ, έκανε τις θεραπείες του, τον ξαναφέρνανε στο σπίτι. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ένα ευχαριστώ για να πω σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ίδιο θέλω να πω και για τη σημερινή φυσίατρο, την κυρία Σταυριανού, η οποία μας δέχτηκε και εμένα για θέματα μέσης και το σύζυγό μου για συμπληρωματικές θεραπείες. Είναι καταπληκτική, δουλεύει με πάρα πολύ αγάπη για το κέντρο αποκατάστασης. Και είναι λυπηρό να φτάνουμε σε αυτή τη σημερινή συζήτηση. Και εγώ το μισό μου σύζυγο. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν άψογο. Βέβαια, εμείς δεν περιμέναμε αποκατάσταση. Γιατί εξακολουθεί ο σύζυγος και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας με 98% αναπηρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όμως, από την πρώτη μέρα ένιωσα ασφαλής. Ένιωσα αυτές τις κοπέλες να με βοηθάνε ψυχολογικά, γιατί και εγώ βρίσκομαι σε πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχική να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, αυτή την αλλαγή, αυτή την ανατροπή στη ζωή. Θέλω να πω λοιπόν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό λειτουργεί πολύ καλύτερα από τις ιδιωτικές όλες. Γιατί τις άκουγα να πετατάν στις μύτες των ποδιών τους το βράδυ για να κουδέσουν το χέρι. Πράγματα που με άφηναν να κοιμηθώ και τα κάμπα. Καταλαβαίνετε. Αυτά δεν πληρώνονται. Πουθενά έχω να σας πω. Απ' την άλλη μεριά, κύριε Δήμαρχε, σας το είπα κι άλλοι. Γιατί δεν κάνετε κοινωνούς και άλλους δημάρχους. Όμορφους δημάρχους. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό το κέντρο. Και πραγματικά καλοπροαίρετα να σας ρωτήσω. Παλεύετε τόσα χρόνια για να συντηρηθεί αυτό το κέντρο. Εσείς οι ίδιοι που παλεύετε, πού κρίνετε την ανεπάρκεια? Τι δεν πάει σωστά? Και βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν για αυτό το κέντρο. Εγώ και αύριο μπορεί να το χρειαστώ πάλι, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εδώ πέρα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τι θα γίνει στο και άλλα, θα τους πετάξουμε όλους αυτούς? Αν κλείσει αυτό το κέντρο, τι θα γίνει? Είναι υποχρέωση της πολιτείας πρωτίστως σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσει υπηρεσίες. Γιατί οι άλλοι έχουν και το κομπόδεμα και θα πάνε και κάπου αλλού. Δεν θα έχουν βέβαια τις ίδιες υπηρεσίες όπου και αν πάνε. Εδώ είναι εξαιρετικά τα πράγματα. Εγώ τα έζησα και πραγματικά ένιωσα, σας λέω, ασφαλής. Παρόλα τα πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μόνη μια απεινιδωτική συσκευή ο άντρας μου, μεταλλική αορτική βαλβή. Πράγματα που μας συνέχισαν, έχουμε και άλλα προβλήματα. Πολύ ευγενική αυτή η ενέργεια που κάνατε. Αυτά όμως που θα πω εγώ ως προσωπικό αφορούν κυρίως τον κύριο Κωτίδη ως νέο διοικητή του νοσοκομείου Φλόρινας.
πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που ακούστηκαν, αλλά εγώ φεύγω με την αίσθηση ότι τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναφούσει ως προσωπικό. Το τι μπορούμε να παρέχουμε και το τι ήδη παρέχουμε σε αυτή την κοινωνία, το έχουν πει οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί. Οι ασθενείς που ήρθαν σήμερα εδώ στο πλευρό μας να δώσουν παρόν από διάφορα μέρη και όχι μόνο από το Αμίντεο ή τα γύρω χωριά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και το πρωταρχικό μας πρόβλημα είναι η άρνηση του νοσοκομείου Φλόρινης. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ηλία, κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να έχουμε κάτι από το νοσοκομείο που αποτελούμε κλινική της αυτή τη στιγμή, τμήμα του νοσοκομείου, θα πρέπει να το ζητήσουμε. Ποτέ το νοσοκομείο στα τόσα χρόνια που ανήκουμε εκεί δεν έχει έρθει από μόνο του, δεν μας έχει συμπεριλάβει μέσα στις κλινικές του να έρχονται μία φορά το μήνα. Η κοινωνική λειτουργία, ο διοικητής, η διευθύνουσα, η τεχνική υπηρεσία, μόνο κατόπιν αιτήματος. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα τεχνικά, γιατί έχει αποδυναμωθεί το προσωπικό. Ο κύριος Μήκος είπε κάτι πριν. Σε παρελθόντα χρόνια είχαμε προσωπικό 50, 60 και 70 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει 27. Δεν έχουμε κοινωνική υπηρεσία, δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία. Για μία μπρίζα ή για μία λάμπα θα πρέπει να κάνουμε έγγραφο στη Φλόρινα. Δεν μας συμπεριλαμβάνουν να έρχονται μία φορά το 15ήμερο, στο μήνα, να δουν τι προβλήματα έχουμε εδώ να τα αντιμετωπίσουν. Πάντα εμείς θα πρέπει να χτυπάμε. Είμαστε ο φτωχός συγγενής. Εμείς όμως κρατάμε το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, σε δύναμη ασθενών, έχουμε ακριβώς την ίδια που έχει και το νοσοκομείο της Φλόρινας, που έχει τόσες πολλές κλινικές. Κρατήσαμε το ΚΑΦΚΑ, το υγειονομικό προσωπικό, θα μου επιτραπεί να το πω αυτό, για θεωρηθώ εγωίστρια, το κρατήσαμε 10 μήνες χωρίς γιατρό. Βλέπετε σήμερα ότι απουσιάζει και η διοίκηση. Δεν είναι ο διευθυντής εδώ, δεν είναι η ανταυτού εδώ, δεν είναι ο οικονομικός διευθυντής, δεν βλέπω κανέναν από το νοσοκομείο της Φλόρινας, κύριε Κιωτήρη, εκτός από εσάς και τη διευθύνουσά μου. Κανένα. Είμαστε ή δεν είμαστε κι εμείς νοσοκομείο Φλόρινας. Μήπως τελικά πρέπει να γίνουμε αυτόνομο, μήπως πρέπει να έχουμε τη δική μας διοίκηση για να μπορούμε να έχουμε αυτά που απαιτούμε, αυτά που χρειαζόμαστε και όχι να μας βάζει το νοσοκομείο τρικλοποδιές. Πού είναι το προσωπικό μας? Ξέρετε τι θα πει με αυτούς τους ασθενείς 6 άτομα στη βάρδια? Δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε την πολυτέλεια να αρρωστήσουν εμείς οι ίδιες. Το θέμα όλο είναι να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι οικονομικός πόρος αυτό το κτίριο εδώ, αυτό το κέντρο, αυτό το ίδρυμα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το νοσοκομείο είναι οικονομικός πόρος. Φιλοξενούνται άτομα από μακριά. Αναφέρθηκε και γιατρός πριν. Έχουν άτομα από τη Θράκη. Τα άτομα αυτά κατεβαίνουν στο Αμίντεο με τι? Με ταξί. Πού είναι οι φορείς? Δεν μπορούμε να έχουμε αστική συγκοινωνία? Να έχουμε δημοτική? Δείτε το. Να υπάρχουν αυτό τρία δρομολόγια. Να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κατέβουν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Και όχι να πηγαίνει το προσωπικό ανάμεσα στις βάρδιες να τα παίρνει. Ή με το προσωπικό του όχημα, ο καθένας μας να κατεβαίνει εν ώρα υπηρεσία να προμηθευτούμε τι? Φάρμακα για τους ασθενείς, νερά, πάνες. Κανένας δεν ήταν αρρωγός μας αυτά τα χρόνια. Παρά μόνο η Εκκλησία, ο Σύλλογος Γυναικών Λεδέας, ο Σύλλογος Γυναικών Φιλόντα. Αυτοί μας φέραν, κύριε Χιωτίδη, νερά, πάνες, μορμάτιλα, γάντια και όλα αυτά που δεν μας δίνει. Ή δεν βρίσκει τρόπο για να τα προμηθευτούν η κοινωνική υπηρεσία. Έχουμε ασθενή εδώ πέρα που δεν έχει πάρει ακόμη, δεν έχει περάσει ακόμη και πά. 3 χρόνια. Δεν αναρωτήθηκε κανείς, δεν την έψαξε κανείς. Στα ζήτητα, πεταμένη, 3 χρόνια. Κανείς δεν αναρωτήθηκε τι νερό πίνει που το νερό μας δεν είναι πρόσημο. Πάνες, μορομάδια, ρούχα. Φέραμε όλη ρούχα από το σπίτι μας. Δεν είναι μόνο στις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, θα έρθουμε να πούμε ένα χρόνια πολλά, να δώσουμε μια λαμπάδα, να δώσουμε κάτι. Εμένα ως προσωπικό το παράπονο μου είναι αυτό. Δεν έχω δει τόσα χρόνια που είμαστε στο νοσοκομείο Φλόρινας, σε τακτά χρονικά διαστήματα να έρχεται κάποιος και να λέει παιδιά τι χρειάζεστε, τι ανάγκες έχετε.
σίγουρα. Υπάρχει μια χιλιομετρική απόσταση και αυτό είναι δύσκολο. Δεν λέμε σε καθημερινή βάση. Ούτε μία φορά την εβδομάδα. Αλλά δύο φορές το μήνα, μία φορά το μήνα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, κύριε Δημητράκη. Και αναφέρομαι σε εσάς, γιατί αναλάβατε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε ή δεν ξέρω πόσο από αυτά θα σας μεταφερθούν. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Ποτέ δεν ήρθε εδώ κανένας διοικητής. Έρχονται όλοι στην αρχή, δίνουν τη γνωριμία τους και μετά τίποτα. Στο κέντρο αυτό έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 2.000 ασθενείς. Ήρθαμε κι εμείς στο προσωπικό, ήρθαμε άσυλο. Γιατί η νοσηλευτική αποκατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την νοσηλευτική που ασκείται στα γενικά νοσοκομεία. Εκπαιδευτήκαμε. Έχουμε συγγραφικό έργο. Έχουμε γίνει γνωστοί. Τα νοσοκομεία, τα μεγάλα νοσοκομεία των μεγάλων πόλων μας γνωρίζουν. Το μόνο που δεν μας γνωρίζει είναι το νοσοκομείο της Φλόρινας. Δεν υπάρχουν πουθενά. Η φημολογία παίρνει και δίνει. Κλείνει το Κάφκα, θα κλείσει το Κάφκα, δεν συμφέρει το Κάφκα. Κάντε το να συμφέρει. Εμείς σας περισσότερο. Κάντε το να συμφέρει. Ένα από όσους ο προγραμματισμό του συμπεριλαμβάνεται και μία τάξη εκπαίδευσης εντός του αμήνου. Με σκοπό να κάνουν πρακτική στο Κάφκα και βεβαίως εθελοντισμό μετά σε ασυνόδευτους ασθενείς. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα πάρετε καμία θέση για το ΚΕΦΙΑ. Μπορεί ίσως επειδή είσαστε σαν υπερησιακός, έχετε και δίκιο. Γνωρίζω ότι το ΔΣ μας παίρνει σωστές αποφάσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι πριν ένα μήνα έχει γίνει υπηρεσιακό στο νοσοκομείο σας. Από κλίκα, από οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει, ας καταγραφώ. Αφού δεν θα πάρετε θέση για το ΚΕΦΙΑΠ και γενικά στη θέση που βρίσκεται μέχρι να δείτε τι θα γίνει, γιατί διοικείται και πάρα πολλά νοσοκομεία και εσείς με το δίκιο σας, να μην υπογράψετε καμία μετάταξη μέχρι που να δούμε τι θα γίνει με το ΚΕΦΙΑΠ. Και δεν έχετε άποψη τι γίνεται στο ΚΕΦΙΑΠ και γενικώς τώρα να λάβατε. Έχουμε μία γιατρό που κάνει, όπως είπαμε, όλες τις ειδικότητες, με νύχια και με δόντια. Πιστεύω το ΔΣ της Φλόρινας μέχρι τώρα ότι έχει πάρει σωστές αποφάσεις και μακάρι να μείνει σε αυτές τις αποφάσεις και τις ίδιες αποφάσεις να έπαιρνε και το υπηρεσιακό που δεν τις παίρνει. Και τις παίρνει νύχτα δυστυχώς και δεν μας κοινοποιείται καμία απόφαση. Καμία. Δεν έχουμε καν μέρες να κινηθούμε. Και καλά θα ήταν να δείτε και το πρόγραμμα του ΟΕΕ, που εδώ πέρα έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ, αν θα μπορούσε να πάρει μία επιμήκυνση. Γιατί το προσωπικό αυτό το χρειαζόμαστε, αφού το υπόλοιπο βρίσκεται στη Φλόρινα, το δικό μας προσωπικό. Ευχαριστώ. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλα, αλλά ναι, για να βάζουμε λίγο μία σειρά, γιατί ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και πολλά. Επίσης, δυστυχώς, όσο χρόνια έρχεται το άμεσα στις σκέψεις. Εγώ, ναι, πολλά χρόνια, ναι. Και θα πρέπει λίγο, τέλος πάντων, από κάπου μικροφωνή. Τέλος πάντων, θα μιλήσω λίγο δυνατά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, μια και ο Μιχάλης πλάει και δυνατά. Ωραία, ωραία, ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Όχι, Μιχάλη, δεν θα πάρω. Να σου πω γιατί δεν θα πάρω. Γιατί να πάμε για να κάνουμε τη βόλτα μας, τέλος. Ήρθαμε εδώ για να δούμε τι γίνεται. Ποιο είναι το θέμα κατά το. Διευκρίνηση. Το long term health care είναι παγκόσμιος όρος, εκεί υπάρχουν και τα κέντρα που κατάσταση και τα άλλα που εμείς δεν εννοούμε καθόλου τέτοιο πράγμα, ούτε κανείς έχει στο μυαλό του ότι η αποκατάσταση φεύγει από εδώ, ξέχνα το, άστο. Ναι, για να μην σ' αφήσεις. Αλλά είναι διεθνής, η μακροχρόνια φροντίδα υγείας είναι και η αποκατάσταση μια μορφή μακροχρόνιας φροντίδας υγείας. Για να μην παρεξηγούμαστε, έτσι δεν σημαίνει ιδρυματοποίηση σε καμία των περιπτώσεων. Άλλωστε, η συνάδελφος το είπε πάρα πολύ ωραία, κάθε άλλο το αντίθετο έχουν ως ρόλο αυτά τα ίδρυματα. Θέλω να δείτε τι θα επενδύσετε και τι όφελος θα έχει ο πολίτης στον οποίο να απευθύνεστε στις εκλογές. Όχι, είναι σαφές. Εφόσον, άκουσα,
άκουσα. Συγχωρείστε να τελειώσω. Ναι. Επενδύουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική. Την πραγματική. Άκουσα. Την πραγματική αποκατάσταση σε έναν άνθρωπο που έχει το δικαίωμα στην αποκατάσταση. Άκουσα. Πλέον είναι δικαίωμα ζωής. Δεν διακόπτω όμως τη σκέψη. Διακόπτω. Αλλά ναι, όχι, δεν είναι. Όπως βλέπετε καρδιολόγους, όπως υπάρχουν οι καρδιολογικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αν είναι να κάνουμε διάλογο τώρα, να σταματήσουν να ξαναπάρετε το λόγο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Με όλο το σεβασμό, γιατί πριν είπες πάρα πολύ σωστά ότι χρειάζονται μελέτες να ξέρουν που είμαστε και χρειαζόμαστε, ποιο είναι ο στόχος, τι θέλουμε να πετύχουμε αυτά και πάμε τον διεκδίκιο σου. Το θέμα ποιο είναι. Για να μην μένουν τέτοιοι. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αυτή η κυβέρνηση να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, του Παύλου ξέρει ότι δεν έχω κάποια σχέση με την κυβέρνηση. Εντάξει. Είναι αυτό που είναι καταγεγραμμένο. Είναι το εξής. Ότι φρόντισε ο καθένας με τον δικό του τρόπο όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας να έχουν αύξηση στο ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό κατά 40% σε σχέση με το 12, έτσι. Και η περιφέρεια δεν αρνήθηκε ποτέ να χρηματοδοτήσει ίσα-ίσα μαζί με το Υπουργείο πέρασε διάταξη που λέει οι επικουρικοί γιατροί σε αυτή την περιφέρεια θα παίρνουν χρηματικό επίδομα 500 ευρώ γιατί δεν έχουμε κανένα. Συνεπώς, αν εμείς πούμε ότι αυτό θέλουμε εμείς, έχουμε αυτά τα δεδομένα, αυτό θέλει ο Δήμαρχος, αυτό θέλει η ηγεσία και η ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να πιστεί τι θα κάνουμε, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να προχωρήσει κάποτε αυτό. Να δούμε όμως και τι θέλει και ο πολίτης. Ο πολίτης, κοίταξε να δεις τι θέλει. Θέλει, οι υπηρεσίες υγείας είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει υπηρεσίες. Πάντα ένα διοικητήρα, παιδιά, γρήγορα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να μένει. Είναι ο κύριος Σκοτήρης. Όχι, να σου πω γιατί είναι. Ο κύριος Σκοτήρης. Ο κύριος Σκοτήρης αυτή τη στιγμή έχει τρεις οργανισμούς. Δεν το ξέρετε ότι είναι ο κύριος Σκοτήρης. Φυσικά και έτσι. Άμα το ξέρετε τότε γιατί δεν υπάρχει. Δεν είναι. Ασκεί προσωρινά καθήκοντα ο κύριος Σκοτήρης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ποιο. Αυτή τη στιγμή που λέτε ότι ο κύριος Σκοτήρης όσο και καλή διάθεση να έχει, όσο και ικανότητες να έχει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να διοικεί τρία νοσοκομεία με τέτοια μεγάλα προβλήματα, συν ένα νοσοκομείο αυτό, τέσσερα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αν θα διορίσουν έναν διοικητή ή όχι, δεν θα το πούμε εμείς. Όχι, εσείς το πείτε, εγώ το λέω. Είναι σαφές που είναι. Συγχωρείτε σαν κοινήματα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της κοινήματος. Θα μην ακούσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα ρωτάει. Η κουβέντα ξεφεύγει από το σκοπό. Λοιπόν, ο στόχος είναι αυτός. Εγώ περιμένω ένα πράγμα από εσάς, σαν εργαζόμενος αυτού εδώ του μέρους και θεία. Κάθε όπως το ξέρουμε όλοι, θα σου πω την πράγμα. Τα είπα κιόλας. Περιμένω ποιες είναι οι τέλος πάντων οι συνθήκες αυτές που θα μας κάνουν να δουλέψουμε σε πληρητή. Ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Κατανοητό. Νόμιζα ότι το είχατε. Θα το ετοιμάσουμε εμείς, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, δεν είστε εσείς αρμόδιοι. Όχι, θα το ετοιμάσουμε εμείς. Έχουμε αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή είναι αρμόδιοι. Λοιπόν, η περιφέρεια που έχει κάνει πρόγραμμα υγείας και ο κύριος Αλεξανδρίου δεν ξέρει τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Όχι, μια χαρά ξέρουμε τι περιλαμβάνει. Δεν ξέρετε από αυτά που μας λέτε. Από αυτά που μας λέτε, αποδεικνύει ήδη κύριε Αλεξανδρή, ότι δεν έχετε ιδέα από το πρόγραμμα υγείας της περιφέρειας. Ούτε και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Γιατί? Να λέτε ότι ο κύριος Σκοτήρης, επειδή έχει πολλά νοσοκομεία και είναι προσωρινός, δεν μπορεί να διοικήσει. Ποιος το είπε, αυτό είπα. Εσείς το καταλάβατε. Όλοι αυτό καταλάβανε. Όλοι αυτό καταλάβανε. Η θέση του διοικητή του νοσοκομείου Φλόρες. Δεν είπατε ότι ορίστε διοικητή. Τι σημαίνει ότι ορίστε διοικητή. Για να βοηθήσει στο έργο. Μα δεν μπορεί ο κύριος Σωτήρης. Μα δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και όταν λες ένα λεπτό. Και όταν. Συντονίστε τη συζήτηση.
συντονίστε. Ένα λεπτό. Και όταν λες ότι δεν ξέρουμε το πρόγραμμα, τι είναι. Δεν είναι πρόγραμμα υγείας στην περιφέρεια. Ναι. Τη Δυτική Μακεδονία, ναι, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Έχει. Φυσικά. Τι προβλέπει για το Κηφιά. Πείτε μας εσείς. Ναι, που ξέρετε το πρόγραμμα. Αυτά που σου λέω τόση ώρα. Ποια. Να λειτουργήσει στις πραγματικές δυνατότητες. Να κάνει οικονομοτεχνική μελέτη. Όχι βρε, άλλο. 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 Οικονομοτεχνική μελέτη. Λοιπόν, θα σας παρακαλώ. Η κακοπιστία είναι κακό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κακόπιστος με τους ανθρώπους. Δεν είμαι κακό. Δεν είμαι κακό. Δεν υπήρχε σχέδιο να μας αφήσεις. Εδώ φτάσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, δεν υπήρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα για να απαντήσουμε στο φίλο του Μιχάλη. Θα κάνουμε εμείς αυτά τα βήματα, θα βοηθήσουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους που δίνουν την καθημερινή μάχη σε αυτό το κέντρο να κάνουμε την οικονομοτεχνική μελέτη, έχουμε τη δυνατότητα, ξέρουμε τον τρόπο. Με όλα αυτά και όταν θα κρίνουμε όλοι ότι είμαστε έτοιμοι, ναι, θα πάμε στο Υπουργείο, θα απαιτήσουμε και σε ένα χρόνο θα ξαναρθείτε όλοι εδώ, μια και λέτε για πρόγραμμα, να δούμε τι θα έχει αλλάξει, ας πούμε, στο Κηφιά. Χρειάζεται ένα χρόνο, ναι, χρειάζεται ένα χρόνο. Για να εκφράσω την άποψή μου, χωρίς μάλιστα να γνωρίζω και τα προβλήματα. Ήρθα να ακούσω, να προβληματιστώ, να μεταφέρω προβληματισμούς εκεί που πρέπει να μεταφέρω και αν μου ζητηθεί, να πω και τη γνώμη μου, αλλά εκεί που πρέπει να την πω. Διότι εδώ δεν είναι αυτοσάκητος λόγος, έχουν μια θεσμική ιδιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και καλά είναι σε τέτοιου είδους συζητήσεις, όπου εκφράζεται ο πόνος των ανθρώπων, είτε τα περάσαν, είτε τα ζουν αυτή τη στιγμή και έχουν απόλυτο δικαίωμα, κατηγορηματικό δικαίωμα, δωρεάν περίθευσης, χωρίς ούτε ένα ευρώ, από δημόσιες δομές. Και δεν είναι θέμα εάν αυτό βγάζει χρήματα επιπλέον. Αν δεν έβγαζε χρήματα επιπλέον, τι θα συνέβαινε. Απλά το ότι βγάζει χρήματα επιπλέον, αν βλέπει σωστά, είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα. Αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει καθόλου αυτό το πρόσθετο επιχείρημα, την αναγκαιότητα να έχουμε μια δημόσια δομή η οποία θα εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερο και φαίνεται ότι αυτές οι υποδομές εδώ το επιτρέπουν, εάν είχαν βεβαίως και την απαραίτητη στελέχωση. Την οποία δεν είναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να την έχουμε. Εάν δεν αλλάξει ο οργανισμός του νοσοκομείου, ή αν δεν γίνει κάτι άλλο, δηλαδή αν δεν γίνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητο. Κάτι θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάτε, δεν συνηθίζω να παρετούμε στα δύσκολα. Δεν θα ακολουθήσω την προτροπή σας. Και επίσης δεν είναι αλήθεια ότι τόσο η πολιτική ηγεσία, όσο και η καθημερινή πράξη των διοικήσεων στα διάφορα